Στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το Παναθηναϊκό σε ένα ντέρμπι το οποίο σαφέστατα και θα είναι διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε δει. Όχι βεβαίως όσον αφορά την μη παρουσία του κόσμου, αλλά γενικά όλη την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί με το κομμάτι της πανδημίας και ταλαιπωρία άπαντες. Οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους έχοντας πολλές και σημαντικές απουσίες, με τον Πέντρο Μαρτίνς να μην έχει στη διάθεσή του τους Βινάγκρε Χολέβας για το αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ υπήρξε ο τραυματισμός στον οπίστιο Μυριαίο του Ματιού Βαλμπουενά, συν το γεγονός ότι οι Αχμετ Χασάν και Γιούσεφ Ελ Αραμπί ταλαιπωρούνται από κορονοϊό και δεν έχουν καταφέρει ακόμα να έρθουν στην Ελλάδα. Μέσα σε όλα, στην τελευταία προπόνηση της Παρασκευής, ο Μπρούμα ένιωσε ενοχλή στο τετρακέφαλο και παρά το γεγονός ότι είναι στην αποστολή, πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί. Ενώ σε μια μονομαχία του στον αέρα, ο Σεϊνούμπα συγκρούστηκε με τον Ρατζέλοβιτς, ο οποίος χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χρειαστεί να τον παντάρει. Με τον Σέρβο πάντως να βρίσκεται στα αρχικά πλάνα του προπονητή του και βεβαίως να δίνει το παρόν στο δεξιάκρο της επίθεσης, με τον Πέντρο Μαρτίνς στην κυριολεξία να αναζητά επιγόντως ένα ευχέλαιο. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και αυτός χωρίς προβλήματα της τελευταίας στιγμής την προετοιμασία του, με τον Λάσλο Μπόλωνη να αφήνει εκτός το Γιάννη Μπουζούκι. Κατά τα άλλα, σε επιλογές του Ρουμάνου τεχνικού δεν βρίσκονται οι ανέτοιμοι Βέλεθ Χατζηθεοδωρίδης, ο Μπεκ που ταλαιπωρείται από οστικό είδημα και έκανε θεραπεία, και ο Αντωνίτο που έκανε ειδικό πρόγραμμα. Με τον Ρουμάνο τεχνικό να καταστρώνει και αυτός τα πλάνα του ουσιαστικά με ένα σύστημα 4-2-3-1, στο οποίο βεβαίως πρωτίστως ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να μπλοκάρει την επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού και από εκεί και πέρα με γρήγορο transition να βρει τις αντεπιθέσεις και βεβαίως τον goal.